Τρίτο μέρος, αντιρρήσεις, είμαστε στον αέρα, παρέα με ανθρώπους που γνωρίζουμε, αυτούς που γνωρίζουμε και όσους γνωρίσαμε σήμερα, αλλά είμαστε εκεί και αλληλέγγυοι στην προσπάθειά τους. Νατάσα Βομπολάκη, πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων, η προστασία των ζώων, καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο και πάλι για την παρέμβασή σας στην αποτελεσματική των φιλόζων της Κρήτης σε αυτή τη φρικοδία που έγινε στην Αλούντα με το σκυλάκι που το αφαίρεσε στα μάτια ο ιδιοκτήτης και περίπου κυκλοφορούσε μάγκας μετά. Χάρη στη δική σας παρέμβαση ο εισαγγελέας παρενέβη και ορίστηκε 13 Δεκεμβρίου. Ναι, ορίστηκε 13 Δεκεμβρίου μετά από όλη αυτή την κινητοποίηση που έγινε από χιλιάδες πολίτες και φιλοζωικά και τη στήριξη που είχαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 13 Δεκεμβρίου ορίστηκε η δικάσιμος και ελπίζουμε. Τα σκυλάκια προστατεύονται πολύ που έχει, είναι έρμα. Τα υπόλοιπα σκυλάκια τα προστατεύουν ούτως ή άλλως οι άνθρωποι που τα προστάτευαν και μέχρι τώρα, γιατί ο ίδιος τα έχει εγκαταλελειμμένα, οι αλλοδαποί και Έλληνες που είναι στην περιοχή εκεί. Αλλά έχουμε ζητήσει με επιστολή μας και με βάση κάποια συγκεκριμένη διάταξη του νόμου από την Εισαγγελία Λασιθίου να μας να δοθούν στο Φιλοζωικό Σύλλογο και περιμένουμε τώρα την απάντησή τους. Μάλιστα. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν, απίστευτα γίνονται. Μαρία Χουστουλάκη, πρόεδρος του Φιλοζωικού Συλλόγου Ηρακλείου Ζωφόρος. Καλώς ορίσατε. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω από κοντά. Τι κάνετε? Καλά, κυρία Πολιόζου, ευχαριστώ πολύ. Πώς πάει η πρωτοβουλία στο Ηράκλειο? Η πρωτοβουλία, όπως όλα τα ζωοφιλικά σωματεία στην Ελλάδα, προσπαθεί και επιμένει. Αυτό είναι. Η παρουσία των κινημάτων των φιλοζωικών ευαισθητοποιεί περαιτέρω την κοινωνία. Δηλαδή σιγά σιγά, λιθαράκι, γιατί κυρία Πολάκη αυτό το έχει πετύχει στα Χανιά. Σιγά σιγά νομίζω γίνεται, εμπεδώνεται μια συνείδηση φιλοζωική. Είναι σημαντικό αυτό, δηλαδή να υπάρχει επιμονή και επιμονή και επιμονή, ξανά λέω, για, και συνεργασία όλων των ζωοφιλικών σωματείων, προκειμένου να έχουμε αποτέλεσμα. Όντως και στο Ηράκλειο, όπως και στο Ρέθινο, όπως και στα Χανιά και στο Λασίθι, προσπαθούν τα φιλοζωικά σωματεία συνεργαζόμενα να έχουν ένα αποτέλεσμα για ολόκληρη την Κρήτη. Μάλιστα η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή που περιλαμβάνει και τα σωματεία της Κρήτης όντως έχει φέρει αποτελέσματα συνεργαζόμενα τα σωματεία για να φτάσουμε κάπου με το θέμα της ενημέρωσης και της διόρθωσης όλου του προβλήματος πάνω στην άγνοια και στο θέμα των κακοποιήσεων και όλων αυτών που συζητούμε σήμερα. Κοντά μας καλωσορίζουμε και έναν άνθρωπο που έχει έρθει από την Τουρκία αυτές τις μέρες στην Κρήτη, προσκεκλημένος φαντάζομαι κυρία Πολάκη των Φιλοζωικών Συλλόγων. Έχει έρθει για διακοπές με την σύζυγό του, είναι πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας με την επωνυμία Χαϊτάπ. Έχει έρθει για διακοπές στα Χανιά, όμως με τη Χαϊτάπ συνεργαζόμαστε όλα τα φιλοζωικά σωματεία της Κρήτης, έχουμε μια επικοινωνία, ανταλλάσσουμε εμπειρίες, υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία στα θέματα των ζώων και σε άλλα θέματα. Και επίσης να πούμε με την ευκαιρία ότι συνεργαζόμαστε και με τα φιλοζωικά σωματεία της Κύπρου. Υπάρχει μια συμμαχία, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία, συμμαχία για την καλυτέρευση. Είναι ο κύριος Αχμέτ Σεμπολάδ. Hello. Thank you very much. I hope you have a pleasant stay in Crete. Yes. Thank you very much for the hospitality and thank you very much for inviting us to the program. Thank you. Μας ευχαριστήσει για την πρόσκληση εδώ στην εκπομπή. Χάρη στην Αντάθα του πολλά εκείνο τώρα. Αυτά τα ξέρετε τώρα. Θα ρωτήσω τον κύριο Σεμπολάτ για τις συνθήκες των δικαιωμάτων, την κατάσταση των δικαιωμάτων των ζώων στην Τουρκία. What is the situation, the landscape over the animal rights in Turkey? For the recent 10 years, I think we have achieved so many things in Turkey. Because in Turkey, as you see, Greece and Turkey has very common things. Η κυρία Λαζαράτου, να την καλωσορίσουμε που την καλωσορίσαμε μέχρι τώρα. Καλωσορίστε πάλι, γιατί είναι γνωστό μέλος του Φιλοζωικού Συλλόγου Χανίων Προστασίας των Ζώων. Θα συνεπικουρεί και με την άποψή της και με το μεταφραστικό κομμάτι. Να κάνουμε το πρώτο κομμάτι για να... Ξεκινάμε. Να μεταφράσω αυτό που... παιδιά, συγγνώμη. Εντάξει, δεν πειράζει. Would you like to... Okay, we have so many common things, as you know, between Greece and Turkey, like cuisine, like music, like the food we eat, like our behaviors, and our behaviors to the animals, animal abuse. That's also, unfortunately, a very common thing.
Ο κύριος Σαμπολάτ λέει ότι έχουμε πολλά κοινά μεταξύ των δύο χωρών, της Τουρκίας και της Ελλάδας. Έχουμε κοινή κουζίνα, έχουμε πάρα πολλά κοινά, αλλά και ένα από αυτά τα κοινά που έχουμε είναι και το ζήτημα της παραβίασης των δικαιωμάτων των ζώων και η κακοποίηση των ζώων. Είναι ένα από τα πράγματα που δυστυχώς έχουμε κοινά. Τι είναι η αυτοδιοίκηση? Does the state and the local authorities, do they help you out with your work towards the animals? At the beginning, they had prejudices over us, because why are we working on animal rights instead of working with the human rights? That was a very common question. But we had to work very hard to convince them and to persuade them, because when you are working with the animal rights, that's actually you are working with the old people, babies, women, the how can we say? the weakest. We are. That means that we are working with the weakest link on the society. Small sentences, okay. So the translation could be easier. Mm-hmm. Λέει ο κύριος Σαμπολάτ ότι στην αρχή δεν τους έπαιρναν πολύ στα σοβαρά οι αρχές, γιατί αναρωτιόντουσαν γιατί ασχολούνται με τα δικαιώματα των ζώων και όχι με τα δικαιώματα των ανθρώπων. Αλλά αυτό που λέει είναι ότι καθώς υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ζώων, ουσιαστικά ταυτόχρονα υπερασπίζονται τα δικαιώματα όποιου είναι σε πιο αδύναμη θέση, είτε είναι των ηλικιωμένων, είτε των γυναικών, είτε των... Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, δηλαδή δεν σημαίνει ότι όποιος αγωνίζεται για τα δικαιώματα ζώων είναι αντίον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι ένας, εντάξει, είναι ένας εύκολος πολιτικός παροξισμός, θα έλεγα εγώ, αλλά νομίζω δεν έχει καμιά λογική βάση. Δεν σημαίνει ότι εσείς οι άνθρωποι ασχολείστε με τα ζώα, δεν σέβεστε ή δεν αγωνίζεστε απολύτως για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να, να προσθέσω κάτι σχετικά με αυτό, ότι κάποιος Άγγλος φιλόσοφος και φιλοζωιστής, που τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, όταν τον ρωτήσανε γιατί ασχολείται με τις κακοποιήσεις των ζώων, τη στιγμή που εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο κακοποιούνται, η απάντησή του ήταν ότι ασχολείται διότι θέλει να χτυπήσει το κακό στη ρίζα του, εννοώντας ότι το μικρό παιδί το οποίο θα κακοποιήσει ζώο, στην ενήλικη ζωή του θα κακοποιήσει συνανθρώπους του και μικρά παιδιά. Υπάρχει δηλαδή άμεση... Η βία μεταβιβάζεται, δεν έχει σημασία. Άμεση σύνδεση της κακοποίησης από τους ανθρώπους στα ζώα, στην ενήλικη ζωή τους κακοποιούν και ανθρώπους και μικρά παιδιά. Και να πάρω και εδώ την ευκαιρία να προσθέσω ότι και για όσους ασχολούνται με τα ζώα, αυτό το οποίο πιστεύουμε και αυτό το οποίο προσπαθούμε είναι κανένας άνθρωπος ο οποίος λόγω θέσης νομίζει ότι έχει κάποια περισσότερη δύναμη ή κάποια περισσότερα μέσα, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αυτά τα μέσα και αυτή τη δύναμη σε βάρος κάποιου που είναι σε πιο αδύναμη θέση. Και εδώ θα θέλαμε να εκφράσουμε και εμείς τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του μαθητή, του 19χρονου, ο οποίος χάθηκε πρόσφατα εδώ στα Χανιά κατά τη διάρκεια καταδίωξής του από την αστυνομία. Τώρα, γίνονται τόσο άσχημα πράγματα στον κόσμο. Η βία όπου και αν εκφράζεται, είναι γεγονός, κυρία Χουστουλάκη, ότι μεταφέρεται κιόλας, μεταβιβάζεται. Κλωτάω το σκυλί, ρίχνω ένα στοίχη στο παιδί, κλέβω από το γείτονα και ούτω καθεξής, και η ζωή συνεχίζεται κανονικά. Στο Ηράκλειο υπάρχει ανταπόκριση των αρχών? Στο Ηράκλειο, ναι, υπάρχει ανταπόκριση των αρχών. Ο Δήμος Ηρακλείου ήταν από τους πρώτους Δήμους ολόκληρη την Ελλάδα που ανταποκρίθηκε στη υλοποίηση του νόμου τότε 3170 του 2003. Και σιγά σιγά από τότε, από εκείνη τη χρονιά μέχρι σήμερα, έχει φτιάξει ένα πρότυπο κοινοκομείο, το οποίο λειτουργεί πολύ σωστά σε βάσεις πρακτικές. Χωλαίνει ακόμη στο κομμάτι των υιοθεσιών, αλλά το πρακτικό κομμάτι είναι, πιστεύω, εκεί που πρέπει. Δηλαδή, οι στηρώσεις ανά μήνα έχουν φτάσει γύρω στις 30-32. Επίσης, οι υιοθεσίες έχουν μείνει μόνο στις 10 το μήνα, αλλά εκεί χρειάζεται μια βελτίωση. Ναι, χρειάζεται περισσότερη συνεργασία και περισσότερη οργάνωση στο θέμα αυτό, αλλά το δουλεύουμε. Όμως ο Δήμος Ηρακλείου όντως ήταν ένας από τους πρωτοπόρους σε αυτό. Εμείς γιατί γυρεύουμε πολλά και δεν έχουμε κάνει τέτοια πράγματα. Γιατί είναι σαράγα και εκεί, είναι πιο μπροστά. Τρελαθούμε τελείως. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, αλλά
Τροπή, ας πούμε. Να πούμε βέβαια ότι λειτουργεί σαν κλινική ζώνη, όχι σαν χώρο. Δεν με ενδιαφέρει πώς λειτουργεί. Λειτουργεί κάπως. Ναι, βεβαίως. Αυτό μας ενδιαφέρει. Είναι πρωτοπόρο το Ηράκλειο και όχι μόνο. Βρήκαν τη φόρμουλα οι άνθρωποι αυτό. Να μπορέσουν να το λειτουργήσουν. Τώρα, πώς θα λέγεται. Λειτουργεί όμως σαν κλινική στήρωση και μετά υιοθεσία ή επανατοποθέτηση. Τώρα η νέα δημοτική αρχή που εκλέχτηκε. Απαντώντας στο ερωτηματολόγιο που τους είχαμε στείλει προεκλογικά και νομίζουμε ότι κάναμε πολύ σωστά που τους στείλαμε ένα ερωτηματολόγιο για να δεσμευτούν δημόσια, στις απαντήσεις τους λένε ότι κυρίως θα ρίξουν το βάρος τους στη δημιουργία μιας κλινικής όπου θα στηρώνονται τα δέσποτα ζώα σε συνεργασία με τα φιλοζωικά, με την κτηνιατρική υπηρεσία, με τους κτηνιάτρους, με τους εθελοντές Ευρωπαίους κτηνιάτρους. Ας ελπίσουμε, εμείς θα πιέζουμε όπως πιέζουμε συνέχεια, ας ελπίσουμε ότι και είμαστε σίγουροι εμείς ότι σε αυτή την τετραετία, πενταετία θα γίνει αυτό, η κλινική ζώνη. Θα ήθελα να μας πει ο κ. Σέμπολα ποια είναι τα βασικά προβλήματα, δηλαδή ποια είναι τα πιο σοβαρά ζητήματα που έχει βάλει σε μία σειρά ο φιλοζωικός, η φιλόζωη της Τουρκίας. Σε σχέση με την κακοποίηση των ζώων στη χώρα του. What are the basic issues and the priorities of the basic issues about animals in Turkey? One of our main problems is the pet shops, because people have tend to buy brand named animals from the pet shops instead of adopting from the streets or from the shelters. Ένα βασικό ζήτημα είναι με τα pet shop, γιατί πολλοί κόσμος αγοράζει ζώα από τα pet shop αντί να τα υιοθετεί από τα τόσα ζώα που υπάρχουν ή από καταφύγια. People are buying those animals from the pet shops with high monies, like beginning from 500 euro, 1000 euro. Afterwards, after a couple of months, after they are getting grower, they leave them on the streets. Πολλοί αγοράζουν ζώα από τα πέτσο πληρώνοντας 500 ή 1000 ευρώ και μετά όταν μεγαλώνουν πια τα ζώα τα βαριούνται και τα εγκαταλείπουν στον δρόμο. Αυτό που κάνουν παντού, τα παίρνουμε για σαν παιχνίδι. Τι ωραία και τι χαριτωμένο που είναι, δεν ξέρουμε την ευθύνη που έχει. She says that they're treating them like games and they don't take the responsibility yeah. for them. Just like we have done as HiTap, as one of our banners, they are not toys, but they are pets. People must know that. They have to keep these animals at least 10 or 15 years. So we prepared these kind of banners and put it in many public places, working with municipalities together, and even to the trams and cars and all those stores. Αυτό που πρέπει να έχει υπόψη του ο κόσμος είναι ότι όταν παίρνει ένα ζώο θα ζήσει μαζί του για τα επόμενα 10 με 15 χρόνια. Δεν αγοράζει ένα παιχνίδι και γι' αυτό το λόγο έχουν βγάλει κάποιες αφίσες σε συνεργασία με δήμους οι οποίες λένε ότι δεν είναι παιχνίδι το ζώο, αλλά ότι δεν είναι παιχνίδι το ζώο και τις οποίες βάζουν σε τραμ, σε δημόσιους χώρους για να μπορέσουν να ευαισθητοποιήσουν έτσι τον κόσμο. For instance, this is another banner that we have prepared in Turkey, and luckily Greece has been using these banners as well. People are, as I told you before, buying these pets beforehand and they leave it. This says, do not abandon me, because people are buying these from pet shops. After they get enjoyed, after they use these animals as a toy, they leave it on the streets. And on the street you see Cockers, Goldens, Dalmatians, all those brand names, as well as stray dogs. Άλλη μια αφίσα η οποία έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και η οποία μιλάει για την εγκατάλειψη και φαίνεται ότι τα περισσότερα, πολλά από τα δέσποτα ζώα στην Τουρκία ουσιαστικά έχουν εγκαταλείψει οι κτηνιάτρες του, γιατί είναι σκυλιαράτσες, κόκερ, δαλματίας και άλλα. Τώρα, ένα ζήτημα που μπαίνει πάντως, κυρία Βουπολάκη, είναι και το πώς προμηθεύονται από εκτροφή κυρίως βαλκανικών χωρών τα pet shop ζώα, τα οποία λειτουργούν εκτροφεία τα οποία έχουν βιομηχανικού τύπου αναπαραγωγή, με άθλιες συνθήκες για τα ίδια τα ζώα και δεν γίνεται καμία έρευνα σε επίπεδο διασυνορικό γύρω από αυτό το θέμα. Πολλά από τα ζώα και τα μωρά που έρχονται είναι άρρωστα και όταν αποκαλυφθεί κάτι τέτοιο τους κάνουν ευθανασία ή απλώς τα πετάνε στα σκουπίδια. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Το φιλοζωικό κίνημα
θα δώσει στα επόμενα χρόνια μια πολύ μεγάλη μάχη για το θέμα αυτό των εκτροφέων, είτε είναι εκτροφής μέσα στη χώρα μας, είτε είναι εκτροφής και τα εισαγωγικά. Οι συνθήκες. Είναι τα λεγόμενα puppy mills. Οι συνθήκες είναι, είναι τραγικές, είναι βάρβαρες. Τα ζώα αποτραβιούνται αμέσως από τη μητέρα τους και γι' αυτό στην πλειοψηφία τους είναι... Τι σημαίνει στην Τουρκία για αυτό το θέμα, να ρωτήσουμε τον κύριο Σέμπολετ. What happens with the incoming of animals, both companion animals and exotic animals in Turkey? Yeah, we have the same problem in Turkey as well, especially the people who have economic level is low, living in Eastern Europe, especially in Balkan countries like Bulgaria, Romania, Russia, Belarus. They are bringing those puppies in their suitcases, 10 in one left hand, 10 in the other suitcases, and they pass the border very easily. So they are bringing those puppies to Turkey to pet shops. Υπάρχει το ίδιο πρόβλημα στην Τουρκία. Έρχονται πάρα πολλά ζώα από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, λέει 10-10, λέει 10 στην μια βαλίτσα, 10 στην άλλη, με τα οποία μετά προμηθεύουν τα καταστήματα πώλησης και ζώων. Because the profit is very high. They produce these animals like 10 or 20 euros in their own country. When they bring it to Istanbul, to Turkey, in any kind of pet shop, they can sell it as well as to 1,000 euro. Even if those animals are die on the way, they don't lose anything because the profit is very high. They have it for 20 euros and sell it to 1,000 euro. So the profit is very, very nice for the breeder. Είναι πολύ μεγάλο το κέρδος από αυτό το από αυτή την πρακτική. Και ακόμα δεν τους συμφέρει, διότι τα αγοράζουν πολύ φθηνά, τα πουλάνε πολύ ακριβά. Ακριβώς. Οπότε έχουν και κάποιες παράπλευρες απώλειες στον δρόμο. Οι οποίες δεν κοστίζουν κάτι. So what we have done is that we have spoken with the Ministry of Customs and convince them that this is the problem of also the Υπουργείο it's the problem of not only the animal welfare but also the problem of human beings health because they are bringing stray dogs with their diseases to our country so we prepared banners which is in Russian Romanian and put them on our customs when they enter into the country they will see that this is smuggling of goods so they will be put into the jail. So somehow we forced government and the people who are bringing those animals from their countries, they intend not to bring any more. That's what we think. Ναι, βάζοντας μπροστά το ζήτημα μεταδοτικών ασθενειών, επειδή δεν υπάρχει έλεγχος σε όλα αυτά τα ζώα, έχουν καταφέρει να συνεργαστούν με τα αρμόδια υπουργεία και τις αρμόδιες αρχές για να βάλουν πάλι κάποιες αφίσες σε αεροδρόμια σε διάφορες γλώσσες, έτσι ώστε όταν κάποιος έρχεται μαζί με τα ζώα στις βαλίτσες, να ξέρει ότι υπάρχει, ότι αυτό έχει ποινικές επιπτώσεις. Στην Τουρκία, εκτός από την εγκατάλειψη των ζώων, κοινά πράγματα. Ακούμε τα ίδια που γίνονται παντού, γίνονται και στην Τουρκία. Εκτός από την εγκατάλειψη των ζώων, ποιες είναι οι πιο ευαίσθητες ζώνες κακοποίησης, δηλαδή πού εστιάζεται η κακομεταχείριση των ζώων, σε αστικές περιοχές, σε αγροτικές περιοχές. Apart from the abandonment problem, when it comes to animal, which is pretty much the same here, when it comes to animal abuse, in which areas do you find this more often? Do you find this more in cities, in rural areas? It's actually the same. Human is human everywhere. It doesn't change. Even have a high level education can do an animal abuse easily. The problem is that you have to stop them by law or by forcing the municipalities or administrative places using these laws executions. Λέει ότι οι άνθρωποι είναι ίδιοι παντού, οι κακοποίησεις υπάρχουν παντού, ούτε το μορφωτικό επίπεδο δεν σημαίνει ότι ένα ψηλό μορφωτικό επίπεδο δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν θα κακοποιήσει ένα ζώο. Και κατά τη γνώμη τους, ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό είναι μέσα από την επιβολή του νόμου και μέσα από ελέγχους. Πιέζουν τις αρχές. Τις αρχές, τους δήμους και τις περιφέρειες να... The law is usually on the paper. The important thing is that you have to force them. You have to execute them. You have to force them to execute. So the NGOs are very important at this. It's a key point. We have billions of pages of laws in Greece as well. Yes, but you have to force... Έχουμε δισεκατομμύρια σελίδες νόμων, αλλά θα τους στηρούμε γενικώς. Τώρα, you have to force administrative officials to execute them. Otherwise, they will stay on the papers because they will never care as well as we do. So the NGOs' key point is very important. You have to have a very
strong and key point NGOs, then the government, the municipalities must afraid from you. Otherwise, it will have no effect. Πρέπει να δημιουργούμε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οι οποίοι να είναι πολύ δυνατοί και να είναι σε θέση να πιέσουν αρκετά και να τρομάξουν τις αρχές και τους κοινωνικούς. That's why we established federation in Turkey, which is consisting an umbrella all the animal lovers and associations under one umbrella to show our force. Otherwise, you are divided. Κυρία Χουστουλάκη, πιστεύετε ότι θα πρέπει λίγο να διευρυνθεί όλο αυτό, δηλαδή αυτή η ιδέα της Ομοσπονδίας είναι εξαιρετική. Δεν ξέρω στην Ελλάδα που θέλουμε όλοι να είμαστε αρχηγοί, αν θα τα καταφέρουμε να συνεχίσουμε ποτέ, γιατί έχουμε τους περισσότερους προέδρους συλλόγων έχουμε αυτή τη χώρα. Αλλά ναι, έχει είναι δίκιο ο κύριος Έμπολατ. Αν βγεις και πεις, κύριε Πρόεδρε, να, θα γυρίσουν όλοι. Αλλά ο κύριος Έμπολατ έχει δίκιο. Ότι όσο πιο μαζικό είναι ένα κίνημα πολιτών που ετώνται και διεκδικούν και μάλιστα επικαλούνται και τον νόμο, γιατί αυτό κάνετε, τόσο πιο καλή ισχυρή δύναμη κρούση γίνεται. Υπάρχει μια αρχή συνεννόησης με τους φιλοζωικούς που έχουν αποδεδειγμένα, γιατί υπάρχουν και ορισμένοι που είναι για άλλους λόγους, επιδείξει σοβαρότητα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όπως η Χάιτα έχει ενώσει 13 πόλεις και 13 πόλεων τους συλλόγους, έχει κάνει μια ομοσπονδία η οποία πραγματικά είναι πολύ δυναμική και δυνατή ενάντια στην πολιτική και στους πολιτικούς τους, προκειμένου να εφαρμόσουν τους νόμους, τους κανονισμούς και να έρθουν σε ένα αποτέλεσμα για το θέμα των κακοποιήσεων που και εκεί είναι δυνατό. Είναι σημαντικό όντως το κομμάτι της συνεργασίας των σωματείων και των φιλοζωικών φορέων, διότι πραγματικά είναι μεγάλη αυτή η δύναμη και η δυναμική. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε συνενωθεί άτυπα βέβαια 105-106 σήμερα σωματεία, τα οποία είναι από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη. Και βλέπουμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια που έχουμε κάνει αυτή την ομάδα, αυτό το συνασπισμό, βλέπουμε αποτελέσματα. Δηλαδή, μέχρι τώρα, ας πούμε, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δείχνει μια ανταπόκριση στη μαζικότητά μας και στην όλη μας σχέση και συνεργασία μαζί του. Δείχνει ανταπόκριση, όπως και το Υπουργείο Μεταφορών για τα ΚΤΕΛ που είχαμε προβλήματα σε όλη την Ελλάδα. Κάποια από αυτά έχουν λυθεί. Το θέμα των τυφλών, το οποίο επιμείναμε όλοι μαζί και λύθηκε με τον πρόσφατο νόμο μέσα στον Οκτώβρη. Δηλαδή πράγματα τα οποία επιμείναμε και απαιτήσαμε όλοι μαζί, προηγούμενα. Άμα η κοινή γνώμη οργανωμένα και με σοβαρά επιχειρήματα επίμονα προτάσει, αργά κάποιος θα ακούσει. Δεν είναι δυνατόν. Να πούμε όμως, να προσθέσω. Πρέπει να κλείσουμε όμως, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Απλά πολύ σύντομα, ότι δεν χρειάζεται μόνο κάποιος να ανήκει, να συμμετέχει σε κάποιο φιλοζωικό σύλλογο ή να αφήσει αυτή τη δουλειά και αυτή την πίεση μόνο στους φιλοζωικούς συλλόγους και στα σωματεία και στις ομοσπονδίες, και ο καθένας από εμάς μεμονωμένα μπορεί μέσα στην καθημερινή του ζωή να κάνει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Σε ποιο τηλέφωνο